Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Σαμουήλ Β, κεφάλαιο Ι, σελίδα 306. Είμαστε λοιπόν στη σελίδα 306. Σαμουήλ Β και κεφάλαιο Ι. Μετά δε ταύτα, απέθανε ο βασιλεύς των ιών Αμών και βασίλευσαν αντ' αυτού Ανούν, ο ιός αυτού. Και είπε ο Δαβίδ, θέλω κάμει έλεος προς τον Ανούν, τον ιόν του Ναάς, επειδή ο πατήρ αυτού έκαμεν έλεος εις εμέ. Και απέστειλε ο Δαβίδ να παρηγορήσει αυτόν περί του πατρός αυτού, διαχειρός των δούλων αυτού, και ήλθον οι δούλοι του Δαβίδ εις την γήν των ιών Αμών. Και είπαν οι άρχοντες των ιών Αμών προς Ανούν τον Κύριον αυτόν, νομίζεις ότι ο Δαβίδ τιμών τον πατέρα σου απέστειλε προς παρηγορητάς? Δεν απέστειλε ο Δαβίδ τους δούλους αυτού προς δια να ερευνήσει την πόλη και να κατασκοπεύσει αυτήν και να καταστρέψει αυτήν? Και πίασε ο Ανούν τους δούλους του Δαβίδ και εξήρισε το ίμιση του πόγονος αυτών και απέκοψε το ίμιση των ηματίων αυτών μέχρι των γλουτών αυτών και απέπεψαν αυτούς. Όταν απήγγειλαν τούτο προς τον Δαβίδ, απέστειλεν συνάντηση αυτών, επειδή οι άνδρες ήσαν ετοιμασμένοι σφόδρα. Και είπε ο βασιλεύς, καθίσατε εν Ιεριχώ, έως ο αυξηθώς υπογονές σας και επιστρέψατε. Βλέποντες δε οι Ιαμών ότι ήσαν βδελικτοί στον Δαβίδ, απέστειλαν οι Ιαμών και μίστοσαν εκ των Συρίων Βεθ Ρεόβ και των Συρίων Σοβά 20.000 πεζών και παρά του βασιλέως Μαχά 1.000 άνδρας και παρά του Ιστόβ 12.000 ανδρών. Και ό,τι ήκουσε ταύτα ο Δαβίδ, απέστειλε τον Ιωάβ και άπαν το στρατόπεδο το στράτευμα των δυνατών. Και εξήλθον οι Ιαμών και παρετάχθησαν εις πόλεμον κατά την είσοδο της πύλης. Και οι Σύριοι, Σοβά και Ρεόβ και Ιστόβ και Μαχά ήσαν καθεαυτούς εν τη πεδιάδη. Βλέπον δε ο Ιωάβ ότι η μάχη παρετάχθη εναντίον αυτών έμπροσθεν και όπισθεν, έκλεξεν εκ πάντων των εκλεκτών του Ισραήλ και παρέταξεν αυτούς εναντίον των Συρίων. Το δε υπόλοιπον του λαού έδωκεν εις την χείραν του Αβυσσέ αδελφού αυτού και παρέταξεν αυτούς εναντίον των ιών Αμών. Και είπεν, εάν οι Σύριοι υπερισχύσουσιν κατ' εμού, τότε σι θέλεις με σώσει. Αν δε οι Αμών υπερισχύσουσι κατά σου, τότε εγώ θέλω ελθίδια να σε σώσω. Ανδρίζου και ας κρατεωθόμεν υπέρ του λαού ημών και υπέρ των πόλεων του Θεού ημών. Ο δε Κυρίος ας κάμει το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Και προσήλθεν ο Ιωάβ και ο λαός ο μεταυτού εις μάχην εναντίον των Συρίων. Ιδέ έφυγον απέμπροσθεν αυτού. Ότε είδον η Ία μόνο τη Σύρη έφυγον, τότε έφυγον και αυτοί απέμπροσθεν του Αβυσσέ και εισήλθον στην πόλη. Και ο Ιωάβ επέστρεψεν από τον Ιών Αμών και ήρθε εις Ιερουσαλήμ. Ιδόντες δε οι Σύριοι ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ, συνηθρίστησαν ομού. Και απέστειλεν Αδαρέζερ και εξήγαγε τους Συρίους τους πέραν του ποταμού και ήλθον εις Ελάμ και Σοβάκ, ο αρχιστράτηγος του Αδαρέζερ προευωρεύεται έμπροσθεν αυτών. Και όταν απεικέλθη προς τον Δαβίδ, συνήθισε πάντα τον Ισραήλ και διέβη τον Ιορδάνην και ήλθε εις Ελάμ. Οι δε Σύριοι παρετάχθησαν εναντίον του Δαβίδ και πολέμησαν με αυτόν. Και έφυγον οι Σύριοι απέμπροσθεν του Ισραήλ. Και εξολόθρευσε ο Δαβίδ εκ των Συρίων 700 αμάξας και 400.000 υπέων και Σοβάκ των αστροχιστράτηγων αυτών επάταξε και απέθανε εκεί. Και οι δόντες πάντες οι βασιλείς, οι δούλοι του Αδαρέζερ, ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ, έκαμον ειρήνη μετά του Ισραήλ και έγιναν δούλοι αυτών. Οι δε Σύριοι εφοβούνται να βεηθήσωσιν πλέον τους ιούς Αμών. Αμήν. Ο Δαβίδ λοιπόν μέσα στην απόλυτη εξουσία του, βασιλιάς και χρησμένος του Κυρίου, ευλογημένος του Κυρίου, όταν ο Θεός τον ελευθέρωσε από όλες τις ταλαιπωρίες του, που τον ελευθέρωσε, στο μυαλό του είχε πάντοτε να κάνει το θέλημα του Θεού, να κάνει αυτό που είναι ευάρεστον εις το Θεό. Αφού λοιπόν
τακτοποίησε όλες τις εκκρεμότητες, έμαθε ότι ο βασιλιάς των Αμμονιτών Ναάς απέθανε και βασιλιάς πια έγινε ο γιος του Ανούν. Ανούν σημαίνει ευνοούμενος, ευνοημένος, ευνοούμενος. Και ο Δαβίδ, δείχνοντας όπως πάντα έμπρακτα την ευγνωμοσύνη του, όχι με λόγια, γιατί υπάρχει η φιλαδελφία, να αγαπάμε τους αδελφούς μας, υπάρχει η αγάπη, να αγαπάμε όλους, ακόμη και τους εχθρούς μας, αλλά υπάρχει και η ευγνωμοσύνη, να ανταποδίδουμε στο καλό που μας γίνεται καλύτερο. Ο χριστιανός είναι ευγνώμων. Ευγνώμων πρώτα-πρώτα στο Θεό, αλλά και ευγνώμων σε όποιους μάλλον ο Θεός χρησιμοποιεί για να τον βοηθήσουν. Ξέρει ότι ο Δαβίδ, και το έχει εκφράσει δια Πνεύματος Αγίου με ψαλμό, ότι η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου των δυνάμεων, του Κυρίου του ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Αλλά γνωρίζει επίσης πάρα πολύ καλά ότι κανένας άνθρωπος δεν έρχεται εις βοήθειάν του αν δεν τον ξεσηκώσει ο Θεός. Δεν υπάρχουν, αδελφοί, καρδιές ιδιαίτερα μέσα από τον κόσμο, όπως είναι οι αμμονίτες εδώ, οι οποίοι βοηθάνε τους ανθρώπους του Θεού αν ο Θεός δεν επέμβει στην καρδιά τους. Εάν δηλαδή οι άνθρωποι ενεργήσουν χωρίς την επέμβαση του Θεού, τότε θα επέμβει στην καρδιά τους ο διάβολος. Και όταν επεμβαίνει στην καρδιά των ανθρώπων ο διάβολος, ξεσηκώνεται και ξεσηκώνει τους ανθρώπους εναντίον των παιδιών του Θεού. Όταν λοιπόν βλέπουμε έναν άνθρωπο να μας πλησιάζει και να μας ευεργετεί και να μας βοηθάει και να μας ενισχύει και να μας παρηγορεί, εάν μένει αδελφός μας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου, και η αγάπη του Θεού εργάζεται υπέρ ημών. Εάν όμως δεν είναι αδελφός μας εν Χριστώ, αλλά είναι μέσα από τον κόσμο, τότε ξέρουμε ότι βρήκαμε χάρη ενώπιον του Θεού και γι' αυτό βρήκαμε χάρη ενώπιον του ανθρώπου. Μεταξύ των βοηθούντων εμέ, λέγει ο Δαβίδ, το ξέρει ο Δαβίδ, αυτό είναι ο Κύριος. Όταν βλέπεις ανθρώπους να έρχονται να σε βοηθάνε, πίσω από αυτούς είναι ο Κύριος. Και γιατί το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού και μας το αποκαλύπτει ο Θεός? Για να μην έχουμε ευγνωμοσύνη, να έχουμε, να μην έχουμε υποχρέωση σε ανθρώπους, αλλά ούτε και να αποδίδουμε τιμές και δόξα σε ανθρώπους. Τιμές και δόξα αποδίδουμε μόνο στον Κύριο, και ευγνωμοσύνη έχουμε βασικά στο Θεό, ο οποίος διεγείρει ανθρώπους εις βοήθειάν μας. Αλλά δεν πάβουμε σαν χριστιανοί την ευγνωμοσύνη μας προς το Θεό να την εκφράζουμε έμπρακτα, με δοξολογία και με υπακοή στο θέλημά του, να εκφράζουμε δηλαδή μέσα από την ευγνωμοσύνη που έχουμε την αγάπη μας στο Θεό, υποτασσόμενοι στο θέλημά του, αλλά να εκφράζουμε και την ευγνωμοσύνη μας στους ανθρώπους που ο Θεός βρήκε ετοιμασμένες καρδιές για να τους χρησιμοποιήσει για μας. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό της γραφής, ο Δαβίδ αισθάνεται ευγνωμοσύνη για τον Ναάς, τον βασιλέα των Αμμονιτών, που σε δύσκολες περιόδους της ζωής του ήταν φίλος του και τον βοήθησε και τον ευεργέτησε, λυπήθηκε για το θάνατό του και αποφάσισε εμπράκτος να ανταποδώσει στο καλό καλύτερο, να ανταποδώσει την ευγνωμοσύνη του στο γιο του, το βασιλιά που ανέλαβε και ο οποίος θα ήταν πολύ πιο αδύνατος από τον πατέρα του, τουλάχιστον λόγω ηλικίας. Και έτσι κάλεσε τους άρχοντες του λαού του και τους απέστειλε, πάντοτε με δώρα στέλνανε τότε, τους απέστειλε να παρηγορήσουν το νέο σε ηλικία αλλά και στη βασιλεία, βασιλιά των Αμμονιτών, τον Ναάς, να του εκφράσουν τα συλληπιτήριά του
για το θάνατο του πατέρα του, αλλά να εκφράσουν και την ευγνωμοσύνη τους, την ευγνωμοσύνη του Δαβίδ για την βοήθεια και την αγάπη που είχε δείξει ο πατέρας του. Και βέβαια αυτό ήταν πάρα πολύ καλό που έκαμε ο Δαβίδ, ευάρεστο εις το Θεό, αλλά ταυτόχρονα ήταν και πάρα πολύ καλό και για τον Ανούν να έχει σύμμαχο την εποχή εκείνη, βοηθό, συμπαραστάτη, φίλο, έναν ένδοξο βασιλιά, νικητή κατά πάντων, όπως τον είχε συστήσει πλέον ο Θεός, τον Δαβίδ. Θα έπρεπε λοιπόν και αυτός με ευγνωμοσύνη να αποδεχθεί την έκφραση της ευγνωμοσύνης του Δαβίδ. Όμως τα πράγματα δεν έγιναν έτσι, και όταν δεν γίνονται τα πράγματα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Οι άρχοντες των Αμμονιτών, όταν είδαν τους άρχοντες των Ισραηλιτών να εκφράζουν ευγνωμοσύνη και συλληπιτήρια για το θάνατο του βασιλιά Νάας, με καρδιά πονηρά απιστίας, με υπόνοιες πονηρές εδέχθησαν αυτούς. Ξέρετε ότι οι υπόνοιες πονηρές και η πονηρά καρδία απιστίας είναι έργο σαρκός. Δεν έχει ποτέ καλά αποτελέσματα. Σε αντίθεση με την πονηρά καρδία απιστίας, ο Θεός μας προσκαλεί να έχουμε πίστη, η οποία μάλιστα πίστη ξεκινάει, εδράζεται από την αγάπη. Η αγάπη πάντα πιστεύει. Η αγάπη δεν πονηρεύεται. Και ο άνθρωπος του Θεού έχει αγαθοσύνη, είναι αγαθός. Επειδή εμπιστεύεται το Θεό, πιστεύει όλους και περιμένει ο Θεός να ενεργήσει είτε προς ευλογία είτε προς προστασία. Όταν η καρδιά μας πονηρεύεται, όταν η καρδιά μας υποψιάζεται, όταν η καρδιά μας σκέφτεται πονηρά για τους ανθρώπους, σημαίνει ότι δεν εμπιστευόμαστε το Θεό. Ο χριστιανός είναι ειλικρινής και δέχεται όλους σαν ειλικρινής, μέχρι ο Θεός να αποδείξει το ενάντιον. Βέβαια, οι Αμμονίτες που να ξέρουν από το θέλημα του Θεού. Αλλά όμως, επειδή ο Θεός μας έχει δώσει τη συνείδησή μας, που είναι η φωνή του Θεού μέσα μας, θα μπορούσανε να γνωρίσουνε, εάν ήταν ειλικρινείς άνθρωποι και αγαθοί άνθρωποι, γιατί μπορεί και ένας μη χριστιανός να είναι και ειλικρινής και αγαθός. Αν ήσαν ειλικρινείς, θα μπορούσαν κάλλιστα να αποδεχθούν ή να δοκιμάσουν. Αλλά οι άνθρωποι έχουν μία παροιμία η οποία είναι αληθινή. Εκ του το Λόγος του Θεού λέγει «εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα» και οι άνθρωποι λένε «εξ ιδίων κρίνουν τα αλότρια». Δηλαδή, ό,τι έχουμε στην καρδιά μας και όπως είναι η καρδιά μας, έτσι σκεφτόμαστε. Πρέπει δε να πούμε κιόλας ότι να διαβάσουμε τη σελίδα 994. Από το 28 εδάφιο επιστολή προς Ρωμαίους. Να δείτε αδελφοί, ο Θεός πώς κρίνει τους ανθρώπους, αλλά και πώς σκέφτεται για τους ανθρώπους. 28 εδάφιο. «Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχω συνεπίγνωση Θεού», όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν δέχεται την επίγνωση του Θεού, του θελήματος του Θεού, «τότε ο Θεός παρέδωκεν αυτούς εις αδόκιμο νουν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα, πλήρης, πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου,
έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσει στους γονείς, ασύνετοι, παραβάτε συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν, δεν αναγνωρίζουν το θέλημα του Θεού, είτε μέσα από το Λόγο του Θεού, είτε μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, είτε μέσα από τη φωνή του Θεού στην καρδιά των ανθρώπων στην περίοδο της αγνίας αυτών που είναι η συνείδηση, τότε ο Θεός τους παραδίδει εις αδόκιμονουν, ώστε να πράττουν τα μη πρέποντα. Το θέμα λοιπόν είναι, αδελφοί αγαπητοί, ποια είναι η θέση μας στην παρουσία του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Οι άρχοντες λοιπόν αυτοί, επειδή είχαν πονηρά καρδιά, γι' αυτό και δημιούργησαν οι πόνιες πονηρές. Με πονηρία όταν πορεύεται, ζει ο άνθρωπος, είναι εντελώς μακριά από το θέλημα του Θεού, αλλά και εντελώς μακριά από την παρουσία του Θεού και από την εύνοια του Θεού. Ενώ λοιπόν ο Ανούν ήταν ευνοημένος από το Θεό ως γιος του Ναάς, ο οποίος ήταν φίλος του Δαβίδ, οι υπόνοιες της πονηρίας των αρχόντων του, αλλά και της δικής του της καρδιάς, θα τον οδηγεί σε μεγάλες καταστροφές. Σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε, αδελφοί. Ο άνθρωπος ο οποίος πονηρεύεται, υποψιάζεται, έχει υπόνοιες μέσα του, εγώ θα έλεγα ακόμη και αληθινές, αλλά η υπόνοια δεν μπορεί να είναι ποτέ αληθινή, γιατί δεν είναι βεβαιωμένη. Η υπόνοια είναι μπορεί. Αν ξέρω κάτι, τότε το αντιμετωπίζω με επίγνωση και προσεύχομαι. Αν δεν ξέρω, τότε δεν πονηρεύομαι, δεν υποψιάζομαι. Μέσα από τις πονηριές, υποψίες και τις υπόνοιες δημιουργούνται ζήλες. Ζηλεύει η γυναίκα τον άντρα, ο άντρας τη γυναίκα, η αδελφή τον αδελφό, ο αδελφός την αδελφή, ο αδελφός τον αδελφό, η αδελφή την αδελφή. Ζήλια, φθόνος, απόστασης, απομάκρυνσης, αποξένωσης. Οδηγεί τους ανθρώπους η πονηριά και οι υπόνοιες, οδηγούν τους ανθρώπους σε παντελή έλλειψη της αγάπης. Και έτσι ο άνθρωπος, έστω κι αν είναι πλήρης διακονιών και χαρισμάτων, επειδή έχει αφήσει υπόνοια και υποψία στην καρδιά του, η αγάπη του Θεού μικραίνει. Φτάνει και να εξαφανιστεί. Και αν όχι γενικά, για ένα ή δύο ανθρώπους. Αυτούς που υποψιάζεται και αυτούς που πονηρεύεται. Με αποτέλεσμα να μην έχει αγάπη και να μην απολαμβάνει την εύνοια και την ευλογία του Θεού, έστω και αν μέχρι εκείνη τη στιγμή συνολικά απολάμβανε την ευλογία του Θεού. Δηλαδή, αν αφήσουμε μια σκέψη πονηριάς ή μια υπόνοια μέσα στην καρδιά μας και δημιουργήσει πονηρά καρδία απιστίας μέσα μας, τότε θα αποστατήσουμε από Θεό ζώντα. Ακούστε τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος, μην γυρίζετε εσείς. Προσέχετε, αδελφοί μου, να μην υπάρχει σε κανέναν από εσάς πονηρά καρδία απιστίας, γιατί θα αποστατήσετε από Θεού ζώντος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί αγαπητοί, όταν μέσα στην καρδιά μας δημιουργηθούν υπόνοιες. Η συνέχεια είναι αποστασία από το Θεό το ζώντα, εξελίψεως, ένεκα της ελείψεως της αγάπης, αποστασία, χάσιμο της εύνοιας του Θεού, της ευλογίας του Θεού, της βοήθειας του Θεού, και τελικά φτάνει στην απώλεια ο άνθρωπος, στην καταστροφή.
Γι' αυτό ο Θεός μας τονίζει, μακάρι η καθαρή την καρδία. Αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μπορεί να μην έχεις ζήλια, μίσος, κακία, παράπονο, πίκρα. Εάν όμως δημιουργηθεί μέσα στην καρδιά σου υπόνοια, τότε από εκεί πέρα ο δρόμος, αν έγκαιρα δεν την ξεριζώσεις και δεν την καθαρίσεις την καρδιά σου με το αίμα του Ιησού Χριστού, στη συνέχεια θα υπάρξει καταστροφή. Προβλήματα τα οποία θα μεγαλώνουν σιγά σιγά και η καταστροφή θα είναι τέλεια. Και ξέρετε γιατί επιμένουμε? Γιατί είναι εύκολο, αδελφοί αγαπητοί, να πονηρευτούμε και να υποψιαστούμε και να έχουμε υπόνοιες πονηρές. Εύκολο είναι. Πολύ εύκολο. Αμέσως δημιουργούνται διαλογισμοί, σκέψεις, παγώνει η καρδιά και μπαίνει ο άνθρωπος στη διαδικασία της αποστασίας. Απομακρύνομαι, αποξενώνομαι, απομονώνομαι. Αυτή είναι η διαδικασία της αποστασίας. Πρώτον απομόνωσης, ύστερα απομάκρυνσης και τέλος αποξένωσης. Ανάποδα τα πάντα. Πρώτα απομάκρυνσης, ύστερα απομόνωσης και τέλος αποξένωσης. Αυτή είναι η διαδικασία της αποστασίας. Και αυτό δημιουργείται γιατί μέσα στην καρδιά μου πονηρεύτηκα. Δεν τον πιστεύω. Έχασα την αγαθοσύνη μου. Έχασα την εμπιστοσύνη μου στο Θεό, την πίστη μου στο Θεό. Και η καρδιά μου άλλαξε. Η πορεία είναι αποστασία από το Θεό το ζωντανό. Τελικά θα πιστεύεις έναν Θεό που δεν θα είναι ζωντανός. Θα προσεύχεσαι σε έναν Θεό που δεν θα είναι ζωντανός. Θα νομίζεις ότι προσεύχεσαι αλλά δεν θα σε ακούει γιατί δεν είναι ζωντανός. Δεν σε βλέπει γιατί δεν είναι ζωντανός για σένα ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός να συγκαταβαίνει σε ανθρώπους που έχουν πονηρά καρδία απιστίας. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: να προσέχετε αδελφοί σε κανένα να μην υπάρχει πονηρά καρδία απιστίας, αλλά αντιθέτως να προτρέπετε ο ένας τον άλλον, ακούστε, καθεκάστην ημέρα. Κάθε μέρα. Ο κίνδυνος δηλαδή είναι καθημερινός. Και από πού προέρχεται αυτή η αλλαγή στην καρδιά? Από τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Αυτό προσπαθεί ο διάβολος να κάνει. Να σου γκρεμίσει την εμπιστοσύνη σου στο Θεό και την εμπιστοσύνη σου στα αδέλφια. Τα αδέλφια μας τα εμπιστευόμαστε όχι για να μας υπηρετούν, για να τα υπηρετούμε εφόσον το θέλουν. Αλλά τα εμπιστευόμαστε γιατί εμπιστευόμαστε το Θεό. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και αδέλφια που είναι ατάκτως περιπατούντες, βέβαια. Αλλά αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Εμείς ούτε κρίνουμε, ούτε κατακρίνουμε, ούτε ελέγχουμε, ούτε διορθώνουμε. Ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων είναι ο Χριστός. Αυτός διορθώνει τα πάντα. Η καρδιά μας λοιπόν αν μείνει αφύλακτη από την ασπίδα της πίστεως που σβήνει τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα, ένα από τα βέλη αν πέσουν κέρια και πληγώσουν την καρδιά μας, το πρώτο που θα δημιουργήσουν είναι οι πόνοιες πονηρές. Και οι πόνοιες πονηρές οδηγούν τον άνθρωπο σε φαντασίες και φαντασιώσεις που ξεπερνάνε και την πιθανή αληθινή αιτία. Μπορεί να υπάρχει μια αληθινή αιτία, αλλά οι φαντασιώσεις την ξεπερνάνε. Στην πιθανή αληθινή αιτία τι κάνει ο άνθρωπος? Προσεύχεται και το αφιερώνει στο Θεό. Και λέει: Κύριε, εγώ εδώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έχω ενοχληθεί, φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ, δεν ξέρω τι γίνεται. Είχε έρθει κάποτε ένας αδερφός και μου λέει: Αδερφέ, έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου. Πολύ καλός αδερφός και πολύ καλή αδερφή. Μου λέει: Είμαι βέβαιος, έχω ενδείξεις ότι δεν περπατάει καλά, ηθικά.
Εγώ στενοχωρήθηκα. Λέω, μα είναι δυνατόν? Λέω, να προσευχηθούμε, αδερφέ μου. Αλλά μετά ήρθα σε αυτόν, λέω, τώρα τι θα κάνουμε, θα πονηρευόμαστε και θα υποψιαζόμαστε τις γυναίκες μας και τις γυναίκες των αδελφών μας? Εγώ ξέρω ότι ο Θεός είναι και γίνεται εκδικητής σε αυτούς που αδικούν τους αδελφούς τους. Αν η γυναίκα μου ή εγώ κοιτάξω πονηρά έξω, Θεός θα έρθει εκδικητής σε μένα, γιατί αδικώ τη γυναίκα μου και η γυναίκα μου αδικεί για μένα, και ο Θεός δεν αστείευεται όταν εκδικείται. Είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Του λέω, αδερφέ μου, είσαι σίγουρος? Μου λέει, σχεδόν σίγουρος. Λέω, αν είσαι απολύτως σίγουρος, τότε η γυναίκα σου είναι πόρνη, οπότε πρέπει να χωρίσεις άμεσα. Λέει, όχι και να χωρίσω, άμεσα πρέπει να χωρίσεις. Γιατί όταν ο σύζυγος συνευρίσκεται με γυναίκα πόρνη, γίνεται ένα σώμα. Αν δεν είσαι όμως σίγουρος, να πας στο Θεό. Να πας στο Θεό και να το αναθέσεις και να πεις, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να γίνω τώρα detective και να γυρίζω δεξιά και αριστερά και να κοιτάω, ούτε να ψάχνω αν είναι έτσι, δεν είναι. Και δεν μιλάω, σαν παράδειγμα το φέρνω αυτό, οποιαδήποτε μορφή υπόνοιας, σε οποιαδήποτε μορφή υπόνοιας ισχύει αυτό. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να γίνομαι detective, αλλά ούτε όμως και θα υποφέρω από την αγωνία μου. Τι έχει στο μυαλό, τι σκέφτονται, τι κάνουν, τι λένε? Θα πάω να προσευχηθώ και θα πω, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, το αφιερώνω σε σένα. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι να αφιερώσεις έναν άνθρωπο στο Θεό? Στην αδυναμία σου, στο φόβο σου, στην αγωνία σου. Ο Θεός εκεί είναι σκληρός ή αγαθός. Δεν πέρασαν λίγες μέρες, κάτι έκανε ο Θεός, τώρα δεν είναι τη στιγμή να το αναφέρουμε και δεν το ανέφερα ποτέ, και έρχεται ο αδερφός και μου λέει, έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Και έκλαιγε. Ευχαριστήσαμε το Θεό και ούτε κατάλαβε κανείς τίποτα και ο αδερφός μας ελευθερώθηκε. Είναι ανάγκη να ελευθερωνόμαστε από τις υπόνοιες, τις πονηρές. Όταν είναι βέβαιον κάτι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, γιατί μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν όμως υποψιαζόμαστε, δεν πρέπει να ενεργούμε. Νομίζω ότι ο αδελφός αυτός με αδίκησε. Με ποιο τρόπο? Με έκλεψε, με κορόιδεψε, με ονίδησε. Και... νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Πήγαινε στο Θεό, προσευχή σου για αυτόν τον αδελφό, αφιέρωσε τον σε αυτόν και άσε το Θεό να κάνει κρίση. Αν είσαι βέβαιος όμως, και ας το ναι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και πες, το αδελφέ με αδίκησες, αμάρτησες σε μένα. Με αγάπη όμως θα το πεις, για να μετανοήσεις και να επιστρέψει και να κερδίσεις τον αδελφό σου. Αν δεν σε ακούσει, τότε πάρε δύο ή τρεις μάρτυρες, οι οποίοι στην πραγματικότητα θα είναι και κριτές. Πες ενώπιον αυτών τις απόψεις σου και άκουσε ενώπιον αυτών και τις απόψεις του άλλου. Και περίμενε να δεις την κρίση, να κάνει κρίση ο Θεός. Δηλαδή δικαιοσύνη ο Θεός. Αλλά αν πραγματικά αποδειχθεί ότι αμάρτησε σε σένα και δεν σε ακούσει, τότε πες το στην Εκκλησία ολόκληρη. Και από εκεί και πέρα για σένα θα είναι όσο σε τελώνεις και όσο εθνικός. Δεν θα ξανασχοληθείς. Θα συνεχίζεις να τον αγαπάς, αλλά δεν θα έχεις βάρος μέσα στην καρδιά σου ότι έχει ο αδελφός σου κάτι εναντίον σου και έχεις εσύ, ή έχεις εσύ κάτι εναντίον του. Αυτό το βάρος, αδελφοί, δεν οδηγεί σε ευλογία. Δεν μπορεί να έχει κάτι ο αδελφός σου εναντίον σου και να μην πας να το τακτοποιήσεις. Φιλιώθητε, λέει, πριν πας να προσευχηθείς. Ή να έχεις εσύ, εάν εσύ δεν συγχωρήσεις τα πτέσματα των αδελφών σου, ούτε μία από τις αμαρτίες σου δεν θα συγχωρήσει ο Θεός. Αλλά για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει η καρδιά μας να είναι πλημμυρισμένη με την αγάπη του Θεού. Και η αγάπη του Θεού πάντα ανέχεται, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει.
Με την αγάπη του Θεού θα καλύψουμε πλήθος αμαρτιών. Και των αδελφών μας τα πτέσματα θα τα καλύψουμε εμείς, και τις δικές μας αμαρτίες θα τις καλύψει ο Θεός. Η καρδιά μας πρέπει να είναι ελεύθερη. Ελεύθερη από υπόνοιες, από υποψίες, από πονηριές, ελεύθερη. Και ο μόνος που μπορεί να την ελευθερώσει είναι η πίστης μας στο Θεό. Το αφιερώνουμε στο Θεό και πιστευόμαστε το Θεό, ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Και περιμένουμε με υπομονή να δούμε τι θα κάνει ο Θεός. Όταν ο Θεός έρθει και μας βεβαιώσει, ή θα τον ευχαριστήσουμε για το λάθος μας και θα τον δοξάσουμε, ή θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που ο Θεός μας φανερώνει μέσα από το Λόγο Του, στην επιβεβαίωση των υποψιών μας. Αλλά δεν θα μένουμε με υποψίες. Δεν θα ζούμε. Ούτε θα ενεργούμε. Οι άρχοντες λοιπόν λένε, είσαι σίγουρος ότι ο Δαβίδ ήρθε εδώ για να σε παρηγορήσει για τον πατέρα σου και να τιμήσει τον πατέρα σου? Μα τους άρχοντες τους έστειλε, κοιτάξτε η πόνοια τώρα, για να κατασκοπεύσουν την πόλη, ώστε να έρθει ο Δαβίδ ισχυρός βασιλιάς με τα στρατεύματά του και να καταστρέψει την πόλη μας. Ο Ανούν τώρα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Στο φρόνημα των αρχόντων των αμμονητών που κινούνται από πονηρά καρδία απιστίας, από υποψίες και υπόνοιες, και στην αλήθεια των αρχόντων του Δαβίδ, οι οποίοι ήρθαν με αλήθεια, με αγάπη, πραγματικά να τιμήσουν τον πατέρα του Ανούν, τον Ααζ. Βρίσκεται ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Και πρέπει τώρα να εκλέξει. Πρέπει να εκλέξει το αγαθόν και να απορρίψει το αχρίον. Γιατί αν εκλέξει το αχρίον και απορρίψει το αγαθόν, χάθηκε. Και πάντοτε στη ζωή μας θα έχουμε δύο φωνές, αδελφοί. Τουλάχιστον δύο, μπορεί και περισσότερες. Δύο φωνές θα είναι αυτές που θα προσπαθούν να κατευθύνουν τα βήματά μας. Τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου που μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια και σ' όλο το θέλημα του Θεού, και τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα που θέλουν να γκρεμίσουν την πίστη μας και να μας οδηγήσουν να αποστατήσουμε από Θεού ζώντος. Πάβει να είναι πια στη ζωή μας ζωντανός ο Θεός. Τέλειωσε. Έχουμε να κάνουμε με ένα πεθαμένο Θεό. Γιατί δεν θα χάσουμε τη βεβαιότητα της ύπαρξης του Θεού. Δεν χάνουμε την προθυμία μας και την επιθυμία μας να προσευχόμαστε, αλλά χάνουμε την παρουσία του Θεού. Απομακρυνόμεθα από το Λόγο του Θεού. Τώρα ο Ανούν πρέπει να πάρει θέση. Και θυμάστε τι διαβάσαμε προηγούμενα. Αλλά προτρέπεται αλλήλους ο ένας τον άλλον κάθε μέρα όσο έχετε καιρό, ενώ όσον ονομάζεται το σήμερα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα χρειαζόμαστε προτροπή και χρειάζεται να προτρέπουμε. Κάθε μέρα. Αλλιώς ξέρετε τι γινόμαστε, αμέριμνοι. Και όταν ο άνθρωπος γίνει αμέριμνος, τότε έρχεται άλλη καταστροφή από εκεί. Ουέις τους αμεριμνούντας εν Σιών. Η προτροπή μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους, είναι όχι υπόνοιες πονηρές, η φωνή του Πνεύματος του Αγίου που λέγει εμπιστεύσου το Θεό. Δηλαδή μη φοβού, μόνο πίστευε. Αυτή είναι η προτροπή του Θεού, του Χριστού. Μη φοβάσαι. Εάν περπατάς με υπομονή προσμένοντας
τον Κύριο στη ζωή σου, δεν θα χάσεις ποτέ. Όταν όμως ενεργείς εσύ αντί να αφήσεις το Θεό να ενεργεί, πάντοτε εσύ θα χάνεις, πάντοτε. Και θα μαζεύεις μετά χαλάσματα. Και μερικές φορές τα χαλάσματα είναι τόσο μεγάλα που δεν διορθώνονται. Καθεκάστην ημέρα χρειαζόμαστε να μας προτρέπουνε, να προτρέπουμε και όλοι μαζί να λαμβάνουμε προτροπή από το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ανούν άπειρος μπροστά στους άρχοντες του πατρός του, του βασιλιά Νάας των Αμμονιτών που ήσαν μεγάλοι, γιατί η ηλικία δεν σημαίνει ότι πάντα έχει σοφία. Θυμηθείτε τους παρηγορητές του Ιώβ και τον Ελιού που ήταν ένας νέος αλλά είχε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Η ηλικία δεν σημαίνει πάντα σοφία. Η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου οδηγεί τον άνθρωπο εις πάσαν την αλήθεια. Η προσευχή σημαίνει σοφία. Η εξήτηση σημαίνει σοφία. Η προσκαρτέρηση σημαίνει σοφία. Σοφία άνωθεν, ουράνια. Όχι γήινη, με έρηδες, με φθόνους. Όπου είναι έρης, φθόνος, δεν υπάρχει ουράνια σοφία. Υπάρχει γήινη, ζωώδης, δαιμονιώδης. Όπου υπάρχει υπομονή, όπου υπάρχει υποχώρησης, όπου υπάρχει κατανόησης, όπου υπάρχει προσκαρτέρησης, εκεί υπάρχει άνωθεν σοφία. Ανών λοιπόν μέσα στις δυο φωνές των αρχόντων ήρθαμε να τιμήσουμε τον πατέρα σου και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη του Δαβίδ σε σένα, και από την άλλη μεριά τη φωνή των αρχόντων μη τους πιστεύεις, που είναι η φωνή του διαβόλου, όπως είπε και ο Όφης στην Εύα. Λέει, σας είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου. Όχι, λέει, από όλα μπορούμε να φάμε. Μόνο από το δέντρο της γνώσεως, της αμαρτίας δεν μπορούμε να φάμε. Τι είπε ο διάβολος, μην τον πιστεύεις το Θεό. Ψέματα λέει. Αν φάτε θα γίνετε σοφοί και θα γνωρίσετε και το κακό. Το κακό θα το γνωρίσουν, αλλά και το θάνατο θα ζήσουν. Μη τους πιστεύεις. Εμείς αδελφοί εμπιστευόμαστε μόνο το Λόγο του Θεού. Κανέναν άνθρωπο. Όσοι μας λένε πράγματα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τους ακούμε. Όσους μας λένε πράγματα που δεν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δεν τους περιφρονούμε, δεν τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεν τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεν ξέρουν οι καημένοι. Δεν έχουν καταλάβει. Θα καταλάβουν. Και προσευχόμαστε να καταλάβουν. Ο Ανούν έπεσε στην παγίδα. Και μάλιστα τον βοήθησε να πέσει στην παγίδα αυτή η σκέψη ότι έχω και ισχυρούς συμμάχους. Έχω τους Συρίους που θα με υπερασπιστούν. Γιατί είχε ισχυρές συμμαχίες με τους Συρίους της περιοχής του. Από τη μια μεριά λοιπόν τη φωνή των αρχόντων που δεν είχαν καμία σχέση με τη σοφία του Θεού. Και από την άλλη μεριά η εμπιστοσύνη του σε ισχυρούς φίλους. Αυτό είναι καταστροφικό αυτό, Εμπιστεύομαι ισχυρούς φίλους. Όχι, εμπιστεύομαι το Θεό που θα ξεσηκώσει ανθρώπους αν χρειαστεί να με βοηθήσουν. Έχω τους Συρίους μαζί μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω τα μπράτσα μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω τη δουλειά μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω τη μόρφωσή μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Και έχω και μπάρμπα στην κορώνη, λένε οι άνθρωποι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτά, αδερφοί, οδηγούν όχι μόνο σε αδιέξοδα, που εξάπαντος οδηγούν, αλλά και σε καταστροφές.
Γιατί είναι επικατάρατος ο άνθρωπος, ο οποίος ελπίζει σε άνθρωπο. Θα μείνει σαν μία αγριομυρίκη στην έρημο μόνος του. Έρημος. Ο Θεός να μας φυλάει. Θεός να μας φυλάει. Και ο Ανούν έπεσε στην παγίδα. Και όχι μόνο έπεσε στην παγίδα, αλλά αντιμετώπισε και τους άλλους περιφρονητικά και προσβλητικά το ίδιο μεγάλο λάθος. Ηρωνικά, προσβλητικά, γιατί προσβάλλεις τον άνθρωπο, γιατί τον ξεφτιλίζεις. Ναι, δεν καταλαβαίνει ο βλάκας. Βλακίες στο τετράγωνο, λέει. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το προσβάλλεις. Σ' ακούει ο Θεός. Ωραία, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Κάτι δεν το έχει καταλάβει καλά. Εξήγησέ του το. Αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις, προσευχή σου. Ποτέ να μην προσβάλλουμε, αδελφοί. Ποτέ να μην ειρωνευόμαστε. Ποτέ να μην ξεφτιλίζουμε ανθρώπους. Ο άλλος είναι άνθρωπος τον οποίο ο Θεός έχει φτιάξει. Και αν μάλιστα είναι και αδελφός σου, ο Χριστός έχυσε το αίμα του γι' αυτόν. Ναι. Ποτέ με γλυκύτητα μιλάμε. Με αγάπη εκφραζόμαστε. Με ταπείνωση πλησιάζουμε. Όχι με υπερηφάνεια. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Και να πεις βλάκα τον αδελφό σου, είσαι ένοχος στη γέννα του πυρός. Κάποτε το είχα πει στην Άναγο. Είχα με τσακωθεί, είχα θυμώσει. Εκ της υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Πάντοτε. Μόνον εκ της υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Και της λέω καλά πίτουρα έχεις στο κεφάλι σου. Και μου λέει ένα έχω ό,τι μου έχει δώσει ο Θεός. Και εγώ τι να σας πω, διαλύθηκα. Η γλυκία απόκρισης καταπραίνει θυμό. Θύμωσε ο άλλος, με γλυκύτητα απάντησε του. Και αν δεν μπορεί να τη χωρέσει και να, η καρδιά του και να αντέξει και τη γλυκύτητα, φύγε εκείνη τη στιγμή και άσε άλλη φορά. Άλλη φορά. Όχι με προσβολές. Όχι με ειρωνίες. Γιατί τον ειρωνεύεσαι τον άνθρωπο. Και ο Ανούν συμπεριφέρθηκε άθλια. Τους ξεφτύλισε. Τους έκοψε το μισό πόγωνα και τους έσκισε τα ρούχα, τους τα έβγαλε τα πόδια έξω. Τους ξεγύμνωσε. Και ήλπισε κιόλας ότι οι Ασσύριοι θα το προστατεύουν και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Το αποτέλεσμα ήταν καλό. Το μάθε ο Δαβίδ, αλλά δεν θύμωσε. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Απλώς λέει στους απεσταλμένους του, καθίστε επειδή σας ονείδησε σφόδρα, ετοίμασε, σας ατίμασε σφόδρα, καθίστε να μεγαλώσει ο πογονός σας στην Ιεριχώ και μετά ελάτε στην Ιερουσαλήμ. Οι αμονίτες τώρα αισθάνθηκαν ότι έκαναν εχθρούς και τους έκαναν εχθρούς. Είναι ωραίο να κάνεις εχθρούς και να κάνεις εχθρό τον άνθρωπο του Θεού. Αλλά ο Δαβίδ δεν έγινε εχθρός. Αγωνίστηκε να τον κάνει εχθρό, αλλά αυτός δεν έγινε εχθρός. Αγωνίστηκε να τον κάνει ο διάβολος εχθρό το Δαβίδ στον γιο του φίλου του, αλλά δεν τον έκανε. Αυτός νόμιζε όμως ότι έγινε εχθρός, του φώναξε τα στρατεύματα των Συρίων, μάζεψε 20.000 πεζών, 1.000 άνδρες και 12.000 άλλους άνδρες, 32.000-33.000 άνδρες να επιτεθούν εναντίον του Δαβίδ και των, Ισραηλιτών. Στην επίθεση κάνει άμυνα, στέλνει τον Ιωάβ με τα στρατεύματα και ο Ιωάβ βρίσκεται ανάμεσα σε δύο στρατεύματα, στη μια μεριά οι Αμμονίτες και πίσω οι Σύριοι. Δύσκολη θέση. Αλλά στις δύσκολες θέσεις επεμβαίνει ο Θεός. Χωρίζει το στράτευμα στη μέση, λέει εγώ θα πάω εναντίον των Συρίων, εσύ Αβυσσέ αδελφέ μου θα πας εναντίον των Αμμονιτών, Ανδρίζου και ο Θεός θα ενεργήσει. Και ο Θεός ενήργησε
και μπροστά στον, και στον Ιωάβ και στον Αβισέ, και οι Σύριοι και οι Αμμονίτες έφυγαν. Όταν έφυγαν δεν πολέμησε εναντίον των Αμμονιτών, πήρε τα στρατεύματα και γύρισε πίσω. Συνεχίζει και στο κακό να είναι ευγνώμων. Αυτός είναι ο χριστιανός. Στις προσβολές ευγνώμων. Δεν κατάλαβε, εγώ είμαι ευγνώμων στον πατέρα του. Και λέω, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Τι έλεγε ο Θεός? Συγχωρώ αυτόν χάριν Δαβίδ του δούλου μου. Χάριν Δαβίδ του δούλου του, ο Θεός έκαμε έλεος στους αμαρτήσαντας. Δεν λογάριαζε. Αυτό το πνεύμα είχε ο Δαβίδ. Γι' αυτό ήτανε κατά την καρδία του Θεού. Και εμείς χάριν του Χριστού που τον έσωσε, δεν μπορούμε να κάνουμε έλεος. Τον έσωσε τον άνθρωπο, τον αδελφό σου. Ελέησέ τον. Δεν κατάλαβε, δεν ξέρει. Αμάρτησε, συγχώρεσέ τον. Προσευχή σου γι' αυτόν. Που είναι παιδί του Θεού. Είναι δούλος του Θεού, δούλη του Θεού. Συγχώρεσέ τον, δείξε τα σπλάγνα σου. Δείξε την απόφασή σου να περπατάς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και ενώ έφυγαν και πήγαν στην Ιερουσαλήμ, ήρθαν τώρα πιο πολύ Σύριοι για να επιτεθούν μάλιστα μαζί με τους Αμμονίτες εναντίον του Ισραήλ. Και πάλι ο Δαβίδ, σε άμενα βρισκόμενος, σήκωσε τα στρατεύματα και ο Θεός ήταν μαζί του και τους διέλυσε. Και πάλι δεν επιτέθηκε στους Αμμονίτες. Οι Σύριοι εφοβούνται όμως να βοηθήσουν πλέον τους Αμμονίτες. Και έτσι οι Αμμονίτες που ξεφτύλισαν, που ατίμασαν τους δούλους του Δαβίδ, παρέμειναν έκτοτε ατιμασμένοι μπροστά στο ραό Ισραήλ. Γιατί άλλο τι κάνει ο άνθρωπος και άλλο τι κάνει ο Θεός. Αμήν. Δόξα Κύριέ μου, βοήθησέ μας σε παρακαλώ πολύ. Να ψάλουμε τον ύμνο 196. Ύμνος 196.